και ενότητα πιερίες. Ήταν μια επιθυμία εδώ και καιρό να πραγματοποιήσουμε μια ξεχωριστή συνεδρίαση με την πολύ μεγάλη βοήθεια της Αντιπεριφερειάρχη, η οποία από καιρό είχε κάνει την πρόσκληση, απλά δεν ήμασταν έτοιμοι να την κάνουμε. Πραγματοποιούμε σήμερα την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής μας Επιτροπής πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Οικονομική Επιτροπή είναι η σημαντικότερη επιτροπή που προβλέπεται από το Βελιγράδι όσον αφορά τη λειτουργία της περιφέρειας. Όπως ξέρετε, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στη χώρα μας, πληθυσμιακά ίσως και η πιο μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα περιφέρεια. Σήμερα λοιπόν, με πλούσια θεματολογία και βεβαίως δύσκολη για εμάς της Οικονομικής Επιτροπής, γιατί έχουμε πάνω από 60 τακτικά θέματα και καμιά δεκαπενταριά έκτακτα, τα οποία από πολύ μεγάλη αγάπη για την Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Μαυρίδου, κάνω υποχωρήσεις να τα περάσουμε, γιατί ήταν θέματα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Και εκτός ημερήσιας διάταξης αποφεύγουμε να περνάμε θέματα, αλλά και από κατανόηση και στους άλλους αντιπεριφερειάρχους, τους χωρικούς, που για αρκετές μέρες, 20 μέρες περίπου, θα στερηθούν τις υπηρεσίες της Οικονομικής Επιτροπής, θα φροντίσουμε να τα περάσουμε όλα. Τα θέματα μας είναι σημαντικά. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για ό,τι έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση της περιφέρειας, να μην πω για τα άλλα τα ουσιαστικά, σχέδια προϋπολογισμού κτλ., εκτέλεση προϋπολογισμού, έργα, προκηρύξεις, διακηρύξεις, προμήθειες. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι επιπλέον να σας πω από αυτό για τη σημερινή ημέρα. Να πω απλά ότι η Επιτροπή μας απαρτίζεται από 10 μέλη, τα οποία ανήκουν σε όλες τις παρατάξεις που εκπροσωπούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η συνεργασία μας είναι πραγματικά πολύ καλή και πολύ ουσιαστική. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά εγώ και από τη φύση μου είμαι άτομο το οποίο, πιστέψτε με, αν δεν ελέγξω μία δαπάνη 5 και 6 φορές, δεν την περνάω, όχι από διστροφία, αλλά γιατί ο ρόλος μας είναι αυτός.